Μαύρη ημέρα για το Κίεβο. Ανατινάχθηκαν εκτοξευτές HIMARS σε βάση στο Σούμι και βομβαρδίστηκε βάση με F-16. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας λοιπόν μετέδωσε την ολοκλήρωση μιας πολύ σημαντικής επιχείρησης επί ουκρανικού εδάφους, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή ενός υποστέγου με πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλων τύπου HIMARS αμερικανικής παραγωγής. Τα εν λόγω συστήματα του Ουκρανικού στρατού βρίσκονταν στην περιοχή Κοντράτοφκα της περιφέρειας Σούμι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Μόσχας, ρωσικά όπλα υψηλής ακριβίας κατέστρεψαν την υποδομή του Ουκρανικού στρατού. Σε αυτή την υποδομή βρίσκονταν αποθηκευμένοι εκτοξευτές τύπου HIMARS, τους οποίους το Κίεβο παρέλαβε στο παρελθόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα συστήματα HIMARS είναι κάποια από τα πιο επικίνδυνα οπλικά συστήματα εντός του Ουκρανικού οπλοστασίου, γι' αυτό και η καταστροφή τους είναι προτεραιότητα για τις ρωσικές ενόπλες δυνάμεις. Δεδομένου του γεγονότος πως τα όπλα που στοχεύθηκαν βρίσκονταν στην βόρεια περιφέρεια του Σούμι, είναι αρκετά πιθανό αυτά τα συστήματα να σκοπεύονταν να χρησιμοποιηθούν κατά στόχων στην ρωσική επικράτεια. Παράλληλα τώρα, μη επιβεβαιωμένες ρωσικές αναφορές περιγράφουν πως μια πρόσφατη ρωσική πυραυλική επίθεση κατά του Ουκρανικού στρατιωτικού αεροδρομίου του Σταροκονσταντίνοφ είχε ως αποτέλεσμα την πρώτη απώλεια δυτικού μαχητικού F-16 της Ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας. Σύμφωνα με τις ρωσικές πηγές, αρχικά έλαβε χώρα μια μικρής κλίμακας ρωσική πυραυλική επίθεση έναντι της Ουκρανικής αεροπορικής βάσης. Καταλαβαίνοντας τον κίνδυνο που διατρέχουν τα μαχητικά τους, οι Ουκρανοί απογείωσαν όσα F-16 μπορούσαν πριν λάβει χώρα κάποια δεύτερη ρωσική επίθεση. Σύντομα τα Ουκρανικά μαχητικά προσγειώθηκαν με ασφάλεια στην Ουκρανική βάση, άρα κανένα F-16 δεν υπέστη ζημιά από το πρώτο ρωσικό πλήγμα. Λίγο αργότερα βέβαια υπόθηκε πως το στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Σταροκονσταντίνοφ ξαναδέχθηκε ρωσική πυραυλική επίθεση, οι συνέπειες της οποίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Ένας Ρώσος που συνδέεται με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως «προσπαθούμε τώρα να ανακαλύψουμε εάν επηρεάστηκαν από την επίθεση ουκρανικά μαχητικά F-16 που βρίσκονταν σταθμευμένα στην εν λόγω βάση της πολεμικής αεροπορίας του Κιέβου». Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.